Κάνω vlog σήμερα. Να σας δείξω! Θέλω να ζήσω, θέλω να ζήσω. Κι άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα. Να σου τριμάξω τις κροτσίες την ανηφόρα. Γεια! Είμαι στο σχολείο, βασικά τώρα έχω βγει λίγο έξω από το σχολείο, εκεί είναι το σχολείο. Και είπα να κάνω ένα vlog στο σχολείο, γιατί είναι από τις τελευταίες φορές που έρχομαι στο σχολείο. Είναι οι τελευταίες 2 εβδομάδες του σχολείου. Δεν θα ξαναπάω σχολείο ποτέ στη ζωή μου. Και ναι, τώρα έχουμε διάλειμμα. Ήρθα την τρίτη ώρα γιατί κοιμόμουνα. Όχι, την τέταρτη ώρα ήρθα γιατί κοιμόμουνα. Τώρα πάμε ξανά πίσω στο σχολείο. Να σας δείξω έτσι λίγο το χώρο. Λοιπόν, αυτό είναι το σχολείο μου. Είναι πολύ ωραίο, έχουμε πάρα πολύ πολλά δέντρα. Είναι πολύ ωραίο, έχει πολύ φύση. Και ναι, θα κάνω όπως μιλάω τώρα στο κινητό. Είναι πολύ ωραία. Πιστεύω ότι έχουμε ένα από τα ωραιότερα σχολεία στην Ελλάδα. Και έχουμε και τέλεια θέα από τις τάξεις. Χτύπησε το κουδούνι. Εν τω μεταξύ είμαστε πάρα πολύ λίγα άτομα, γιατί όλοι είναι στο σπίτι και διαβάζουν. Στην τάξη είμαστε 6 άτομα, από τα 20, κάπου εκεί. Και κάπως έτσι είναι πάντα η κατάσταση στην τρίτη λυκείου, κάθε χρονιά έτσι είναι. Αλλά να είναι τραγικό αυτό. Δείτε, έχουμε και ωραία λουλούδια. Πολύ ωραία είναι. Και εδώ πράσινο. Εδώ καθόμαστε με την παρέα μου. Ταραν! Τέλεια. Κάνω vlog σήμερα. Άκουγα το μαμίσου στα παλιά βίντεο. Μάθημα. Τόσο μεγάλη την παιδεία να πάει κάτω, που μπορεί να πει δίκτυο. Μας έβγαλε έξω. Yes. Όπα, sorry, εγώ sorry. Πρόσεξε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και αυτό είναι το λεπάκι μου. Πούσουμε αυτό εδώ. Και αυτές είναι οι σκάλες. Κατεβαίνουμε. Ταραν. Εκεί είναι το γυμνάσιο και εδώ πέρα είναι το λύκειο. Και έχουμε ντουλαπάκια. Είναι τέλεια. Και αυτές είναι οι τέλειες τουαλέτες υπερπολυτελείς. Έχουμε εκεί πέρα μέσα την τουαλέτα. Και εδώ πέρα έχουμε ένα καθρέφτη. Και ναι, βασικά αυτή είναι η τουαλέτα των αγοριών. Αλλά δεν έρχεται ποτέ κανένα αγόρι. Και έρχομαι έτσι όταν βαριέμαι να πάω πάνω, γιατί οι γυναικείες είναι πάνω. Οπότε όταν βαριέμαι και δεν έχει κόσμο, έρχομαι εδώ. Και σιγά δεν έρχεται κανένα αγόρι. Οπότε είμαστε ασφαλείς. Και τώρα θα πλύνω τα χέρια μου. Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα μου λείψει το σχολείο. Αν και εντάξει, άμα περνάω ωραία στα φοιτητικά χρόνια, δεν θα μου λείψει. Βασικά, ό,τι και να κάνουμε θα μου λείψει, γιατί περνούσαμε ωραία στο σχολείο, μωρέ. Ήμασταν όλοι εδώ πέρα κάθε μέρα, η παρέα. Γελούσαμε, εκδρομές, οι καθηγητές μια χαρά, κομπλέ. Να, τώρα ο κύριος μας έβγαλε έξω, επειδή ήμασταν πολύ λίγα άτομα και μας έβγαλε έξω. Αυτό είναι το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Και αυτό είναι το προάβλιο του σχολείου, βασικά αυτό είναι το προάβλιο του γυμνασίου. Εμείς είμαστε εκεί πάνω και τώρα τα αγόρια παίζουν μπάλα. Και εδώ πέρα έχουμε τέλεια θέα, εκεί πέρα είναι η θάλασσα και απέναντι είναι η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική, αλλά τώρα δεν φαίνεται τίποτα. Έχει λίγο, πώς το λένε, λίγο μύχλη, αλλά να είναι τέλεια εδώ. Παίζουν μπάλα τα αγόρια και εμείς τους κοιτάμε από εκεί πάνω. Θυμάμαι έτσι όταν ήμουν μικρή, ήμουνα κάπου εκεί πέρα σε εκείνες τις αίθουσες, εκεί πέρα είναι το γυμνάσιο και εδώ είναι το λύκειο. Και στο γυμνάσιο που λέτε ήθελα ένα αγόρι για πολλά χρόνια και κάθε φορά που έπαιζε έξω μπάλα τον κοιτούσα και με μάλωναν οι καθηγητές που κοιτούσα έξω από την τάξη. Αλλά εμένα δεν με ένοιαζε. Βασικά αυτό γινόταν στην πρώτη γυμνασίου, μετά έβαλα μυαλό και πρόσεχα πιο πολύ το μάθημα. Αλλά στην πρώτη γυμνασίου, παιδιά, το είχα χέσει. Εντάξει, 17 έβγαλα. Αλλά όλη την ώρα κοιτούσα έξω από το παράθυρο. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας κάνω έτσι βίντεο που να σας λέω ιστορίες από τη ζωή μου, π.χ. να. Για αυτό το συγκεκριμένο θέμα έχω να πω πάρα πολλά πράγματα. Εμπειρίες μου, να σας κάνω βίντεο και να σας μιλάω έτσι για εμπειρίες μου. Έτσι από τα σχολικά χρόνια. Για το πρώτο μου φιλί να σας πω ακριβώς τι είχε γίνει. Τι ωραία που είναι εδώ όμως, δείτε τι βλέπω. Όταν έτσι βαριέμαι πολύ και θέλω να ηρεμήσω, έρχομαι εδώ πέρα. Και είναι τέλεια. Είναι πολύ ωραία. Αυτά είναι τα παιδιά του γυμνασίου και παίζουν βόλεϊ. Και εκεί πέρα είναι η μπάλα. Εκεί πέρα πίσω είναι το λύκειο και εδώ είναι το γυμνάσιο. Και σε αυτό εδώ πέρα το παράθυρο καθόμουν και κοιτούσα αυτό το αγόρι που έπαιζε μπάλα.
Και αυτή είναι η πάνω πλευρά του σχολείου, αυτό είναι το γυμνάσιο. Από εδώ ερχόμαστε, έχει σκάλες και από εκεί έχει μία πόρτα, εκεί πέρα. Και εδώ πέρα έχει κι άλλο ένα για βόλεϊ και εδώ πέρα έχει μπάσκετ. Έχουμε δύο για μπάσκετ. Γενικά έχουμε τεράστιο σχολείο, αυτό είναι το λύκειο. Οπότε εκεί έχει κάτι αγόρια που καπνίζουν, κλασικά. Και αυτές είναι οι τουαλέτες των κοριτσιών. Συνήθως εγώ πάω σε αυτήν εδώ πέρα τη δεύτερη. Και εδώ πέρα το έχουν γεμίσει με στιχάκια και με, ξέρω εγώ, Δήμητρα και Κάτια, Βίκη και Νίκος και τέτοια πράγματα. Εγώ έχω γράψει, δεν θυμάμαι. Εγώ νομίζω έχω γράψει εδώ κάτι. Superwoman. Όταν το είδα αυτό χάρηκα πάρα πολύ, γιατί αυτή είναι μια YouTuber. Μπα. Θυμάμαι ότι είχα γράψει κάτι. Εδώ είναι το γυμνάσιο, εκεί πέρα είναι το λύκειο και είναι τα σκαλιά. Και τώρα φεύγω. Αυτό το σπίτι είναι και στις είχαμε κάνει εμείς. Όταν ήμασταν μικρά. Δείτε τι ωραία που είναι. Και αυτά εδώ πέρα. Τέλει. Εκεί είναι και κάτω, όχι. Αλλά ναι, αυτό όλο είναι το γυμνάσιο. Και ανοίγουμε και φεύγουμε. Αντίο σχολείο. Και τώρα πάμε σπίτι. Δικαιολόγησα και κάτι απουσίες. Μόνη μου, μπορώ τώρα να τις δικαιολογήσω μόνη μου γιατί έχω κλείσει τα 18. Είμαι ενήλικη. Οπότε θεωρούμε οικειδεμόνος του εαυτού μου. Πόσο τραγικό. Να σας δείξω. Περιμένετε τώρα. Πείτε. Έλα. Ω, δεν φαίνεται. Εργασία. Μπράβο. Είμαι κασής. Δεν είναι φωτογραφία, μην ποζάρετε. Εντάξει, δεν ποζάρουμε. Χάρη φωτογραφία τώρα. Απλώς πάντα έτσι μου. Ναι ρε. Χάρη την φωτογραφία. Τι φώτο μωρέ. Μήκε ρε βλάκα τώρα που τα μαντί. Άντε γεια, καλή εργασία. Ναι. Ναι. Αυτά που λέτε. Πρώτη φορά κάνω vlog και με βλέπουνε. Κοροϊδεύουν ακόμα. Δεν πειράσει. Τα έχει και αυτά η ζωή. Εν τω μεταξύ, αυτά τα παιδιά είναι πιο μικρά από μένα, πάνε γυμνάσιο. Τα περνάω 3 χρόνια, ναι, 3 χρόνια. Αλλά δεν ξέρω, με κοροϊδεύουν και κάθε φορά που με κοιτάνε έξω δεν με λένε Ελισάβετ. Με λένε γεια σου σενιόρα και τέτοια. Ένα σκυλάκι. Γεια. Αυτό το σκυλί πάντα γαυγίζει όταν περνάμε. Αυτή ήταν μία από τις τελευταίες μου μέρες στο σχολείο και ήσασταν μαζί μου. Τι τέλεια. Μ' αρέσει πολύ που θα έχω όλες αυτές τις αναμνήσεις. Που θα τις έχω κινηματογραφοποιημένες. Που θα τις έχω σε βίντεο τέλος πάντων. Είναι πολύ καλή φάση. Καλή φάση. Και μου αρέσει πάρα πολύ που όλα αυτά τα μοιράζομαι μαζί σας, εννοείται. Με την παρέα. Επίσης, μου στέλνετε στο Instagram φωτογραφίες από τείχους που γράφουν σενιωρίτα. Οπότε ναι. Άμα έχετε γράψει κι εσείς. Ή άμα γράψετε κι εσείς σενιωρίτα κάπου, βγάλετε το φωτογραφία και στείλτε το μου στο Instagram. Κάντε με tag. Ή στείλτε το μου σε μήνυμα. Αυτά, λοιπόν. Πάω στο σπίτι, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και θα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια! Τώρα θέλετε χορό, εδώ πέρα, στη μέση του δρόμου. That's a bitch.